δεν μπορεί να υπάρξει από κανέναν. Πέραν της προσωπικής δέσμευσής μου ότι θα παλέψουμε ώστε η νησιωτική πολιτική μας να είναι τέτοια που να συνάδει και με τις δικές σας αγωνίες και με τις αγωνίες και τις προσδοκίες των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτήν ταύτην τη στιγμή, όλες αυτές τις εβδομάδες και σήμερα ακόμα, και σήμερα, το τονίζω, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία απολύτως ανάλγητη αντιμετώπιση απέναντι στις ανάγκες των νησιών μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Η πίεση είναι ασφυκτική. Παρά τα πολύ ισχυρά επιχειρήματα της δικής μας πλευράς, τα οποία, όπως σας είχα πει και την περασμένη φορά, τα καταθέτουμε σε όλα τα επίπεδα. Από το επίπεδο του Πρωθυπουργού, όταν μιλάει με αρχηγούς κρατών, στο δικό μου, στο πλαίσιο του Eurogroup, των Υπουργών Οικονομικών, στο πλαίσιο του Brussels Group, των τεχνικών κλιμακίων μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα επιχειρήματά μας είναι διάσυστα, όντως. Ακόμα και οι Υπουργοί Οικονομικών, όπως της Ισπανίας και άλλων χωρών, μου παραδέχονται ότι και για τα δικά τους νησιωτικά συμπλέγματα ισχύουν χαμηλότερα συντελεστές ΦΠΑ και υπάρχει απόλυτο σκεπτικό γι' αυτό. Απόλυτα ακράδαντα σωστό και στιβαρό σκεπτικό γι' αυτό. Και όμως βλέπουμε ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων όλα αυτά τα σημαντικά επιχειρήματα τα προσπερνούν οι θεσμοί. Όχι οι ομόλογοι μας. Όχι οι εταίροι μας. Οι θεσμοί. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία επιτέλους να απελευθερωθούμε από αυτή τη μνημονιακή δέσμευση και αυτή η διαπραγμάτευση να είναι η τελευταία με τους θεσμούς στο πλαίσιο αυτής της μνημονιακής, αν θέλετε, αναλγησίας. Θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ευέλικτοι. Και είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τα νησιά πιο συνολικά. Δεν θα υποχωρήσουμε σε μία βασική αρχή. Ότι άλλο να είσαι κάτοικος νησίρου, σε ρήφου, της ΚΟ, της Ρόδου, και άλλο να είσαι κάτοικος στην υπηρετική Ελλάδα, στην υπηρετική Γερμανία, στην υπηρετική Γαλλία. Η αρχή μας είναι ότι αν θέλουμε να διαταρρυθεί ο πολιτισμός των νησιών, αν θέλουμε να υπάρχει οικονομία πραγματική και όχι απλώς να είναι ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα για ξένους τουρίστες, η νησιωτική Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει μια αναπτυξιακή πολιτική για τα νησιά, η οποία να είναι ιδιαίτερη για τα νησιά, να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες, ιδίως των μεταφορικών, του κόστους μεταφοράς. Αυτό που προτίθεμαι, τουλάχιστον ως Υπουργός Οικονομικών, να κάνω και θα ήθελα να σας προσκαλέσω και εσάς και όλους τους βουλευτές των νησιών να συμμετάσχετε, είναι μια πραγματική διαβούλευση όπου θα συζητήσουμε, θα ξανατοποθετήσουμε από πυρηνική βάση, αν θέλετε, το μέγα ερώτημα για το ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος ενίσχυσης των νησιωτών. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε ότι το μέγιστο πρόβλημα των νησιών και των νησιωτών είναι το θέμα της μεταφοράς, το θέμα των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι πληροφορούμε, από ό,τι γνωρίζω και νομίζω γνωρίζετε κι εσείς, ο ΦΠΑ στο κόστος μεταφοράς είναι 23%. Με άλλα λόγια, είναι μια ευκαιρία αυτή, την ώρα που η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, Πρωθυπουργός, Υπουργός Οικονομικών, Brussels Group, τεχνικά κλιμάκια, πασχίζουμε να καταστήσουμε σαφέστατο ότι τα νησιά αξίζουν μιας διαφορετικής αναπτυξιακής αντιμετώπισης, θεωρώ ότι και εμείς, ανεξάρτητα αν είμαστε συμπολίτευση ή αντιπολίτευση, θα πρέπει να εμπλακούμε σε ένα διάλογο που στόχο έχει την εκπόνηση ενός πραγματικού αναπτυξιακού πλαισίου για τα νησιά και μέσα σε αυτό να εντάξουμε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε μέσα από το φορολογικό σύστημα αλλά και εκτός του φορολογικού συστήματος την νησιωτική Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.